Ναι. Η μαμά σου τι χρειάστηκε να. Ποια εμπόδια χρειάστηκε και ο μπαμπάς σου δηλαδή. Ποια εμπόδια χρειάστηκε να περάσουν για να είναι μαζί. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένα. Βλέποντας το τώρα, ας πούμε, ένα πολιτισμικό gap. Ναι. Και ρατσισμός υπήρχε, ρε Μαριάννα. Μεταξύ τους, συγγνώμη. Ναι, δηλαδή εντάξει, η μαμά μου είχε μεγαλώσει στην Ελλάδα, ο μπαμπάς μου στο Σουδάν, σε μια χώρα. Υπάρχει μια διαφορά φάσης. Ναι, ναι. Και ακόμα υπάρχει και τότε υπήρχε. Ναι. Και λόγω της θρησκείας και όλα στο Σουδάν, νομίζω υπήρχαν κάποια πράγματα που τα αντιλαμβανόταν διαφορετικά. Mm-hmm. Πώς το φέρανε κοντά. Ή ο έρωτας όλα τα κερδίζει. Αυτό, νομίζω ο έρωτας και μετά εμείς, τα παιδιά. Ναι. Εντάξει. Είναι πολλά πράγματα που θες να μάθεις, αλλά δεν την έχεις ρωτήσει. Καμιά φορά με τους γονείς μας το κάνουμε αυτό. Δεν εμβαθύνουμε ίσως. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι επειδή έχω ψάξει πολλές φορές και μέσα στα χρόνια και με τις ψυχαναλύσεις και στη φάση της αναζήτησης της δικής μου, να μάθω την αλήθεια, συνειδητοποιήσω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει αλήθεια και οι ίδιοι δεν ξέρω αν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια και με τα μάτια του σήμερα να κοιτάξεις τι έγινε παλιά σε μια άλλη. Ναι, δεν ξέρω δηλαδή αν βγαίνει η άκρη. Ναι. Να σου πω. Όχι, δεν θα έλεγα την αλήθεια. Θα έλεγα λεπτομέρειες εγώ. Πιο πολύ λεπτομέρειες της ζωής. Ναι. Εντάξει, ό,τι είδα εγώ μεγαλώνοντας και κοιτάζοντας τώρα και πρόσφατα φωτογραφίες. Δείξατε κάποιες από αυτές. Πέρσι, έτσι, με αφορμή το δίσκο, είχα ανοίξει τα σιρτάρια και είχα ψάξει αρκετές φωτογραφίες. Είδα κάποιες εικόνες που. Δικαιολογούν νομίζω πολλά πράγματα στη συνέχεια της ζωής μου. Δηλαδή. Όπως. Όπως αυτές οι εικόνες που δείξατε, ας πούμε, από το Σουδάν, με την οικογένεια, με τις θείες, μία μίξη πολύ έντονη. Εσύ όταν πήγαινες στο Σουδάν, τα καλοκαίρια. Ναι, τα καλοκαίρια. Η οικογένεια του μπαμπά σε δέχτηκε, όπως δέχτηκαν και τον μπαμπά σου εδώ. Ναι, και περισσότερο θα έλεγα εκεί. Γιατί ας πούμε ότι εκεί ερχόμασταν από μια χώρα που ήταν κάπως λίγο πιο μπροστά σε κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Και επίσης, εντάξει, ήταν η οικογένεια του άντρα στο Σουδάν. Ναι. Ενώ, ναι, άμα τα βάλεις όλα αυτά κάτω. Η γιαγιά σου που λες ότι είχε δύο χαρακές εδώ, τι είναι αυτό. Είναι κάτι που το κάνουν. Αυτή δεν είναι η γιαγιά μου, είναι μια θεία μου, αλλά είναι κάτι που το κάνω στις φυλές. Α, βέβαια, είναι σημάδι ομορφιάς. Δεν ξέρω αν είναι σημάδι ομορφιάς ή ταυτότητας. Να, αν μπορεί να είναι ταυτότητας. Ναι. Ναι. Ότι τι, ότι. Από πού είσαι. Πού ανήκεις, ας πούμε. Ναι. Αυτά τα πράγματα πώς σου φαίνονταν εσένα τότε που μάθαινες πράγματα. Η κανονικότητά μου ήταν αυτή. Ναι. Ναι. Και αυτό κοιτάζοντας τώρα τις εικόνες και βλέποντας φωτογραφίες που ήμουν εγώ μέσα σε όλα αυτά, δύο, ενός, τριών. Και μεγάλωσα με αυτά ως κανονικότητα. Είμαι χαρούμενη που μπορούσα να το. Βέβαια. Να το είναι ζήσω μαγικό αυτό. Ναι, είναι μαγικό. Εσείς στην Κρήτη μεγάλωσες ήσουν σαν μαύρο παιδί, πώς να σου πω, σε αντιμετώπιζαν ως μαύρο παιδί. Όχι. Κάπως ξένη, ας πούμε, αλλά όχι κάπως ακριβώς. Το κάπως ξένη. Μαύρο, λόγω χρώματος εννοείς. Ναι, βρε. Και λίγο, εντάξει, με λόγω λόγω χρώματος, λόγω της καταγωγής. Καταγωγής, ναι. Πάντως είναι και λίγο πώς, είναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί κάπως αυτό, αλλά. Έχω ένα φίλο, πολύ καλό φίλο, ένας από τους καλύτερους μου φίλους τώρα, ο Τζίμι, που είναι Γάλλος, και έχουμε ακριβώς το ίδιο χρώμα και την ίδια μίξη. Είναι και αυτός, η μαμά του είναι λευκή και ο μπαμπάς του είναι μαύρος. Αυτός λοιπόν, επειδή μεγάλωσε στο Παρίσι και όλοι του οι φίλοι ήταν μαύροι και έζησε αυτό το lifestyle, αυτός, ας πούμε, πώς να σου πω, κάνει identify και ζει έτσι. Ως μαύρος. Ναι. Ενώ εγώ, ας πούμε, μεγαλώνοντας στην Ελλάδα και σε αυτή την κοινωνία και πηγαίνω σε αυτό το σχολείο και κάπως με αυτό τον περίγυρο. Δεν το έχω βιώσει έτσι. Ναι, γιατί δεν έχεις την κουλτούρα. Ναι, απλώς έχει να κάνει και λίγο και είναι καθαρά κοινωνικό δηλαδή και όλα στο θέμα. Ναι. Και. Σε ενοχλεί αυτό, το ότι δεν ενστερνίστηκες, ας πούμε, την κουλτούρα του μπαμπά σου τόσο όσο της μαμάς σου. Μα δεν την ενστερνίστηκα γιατί δεν ζούσα εκεί. Ναι, την ενστερνίστηκα στο βαθμό που μπορεί να την ενστερνιστεί κάποιος που πηγαίνει δύο μήνες κάθε καλοκαίρι. Ναι. Αυτό. Ναι. Έχεις τώρα συγγενείς στο Σουδάν. Ναι. Και ο μπαμπάς μου είναι εκεί. Ναι. Βασικά τώρα δεν είναι, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε τι γίνεται, χαμός εκεί. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχαμε τώρα και ένα περιστατικό με κάτι Έλληνες που ήταν εγκλωβισμένοι πόσο καιρό. Τώρα έχουν φύγει από εκεί, έχουν πάρει ένα αεροπλάνο, έχουν πάει στην Αίγυπτο. Ναι. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ, δηλαδή.
Αλλά ο μπαμπάς μου, η γυναίκα του, γιατί έχει ξαναπαντρευτεί ο μπαμπάς μου, η αδερφούλα μου, 15 χρονών, είναι εκεί. Σε συγκινεί αυτό, ε. Αμέσως μόλις μιλάζεις σου. Η αδερφούλα μου, ναι, μου αρέσει. Εντάξει, είναι μικρούλα. Είναι καλή. Και αυτή, εντάξει, δεν έχει άλλα αδέρφια από τους γονείς της. Και επειδή συναντηθήκαμε πρώτη φορά όταν 7-8 χρονών, ήθελε πάρα πολύ να μας βλέπει, μας έπαιρνε τηλέφωνο η μαμά της, λέει θέλει να σας δει μικρή, λέει συνέχεια σε όλο στο σχολείο ότι έχει δύο αδέρφια, απλώς είναι στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν τους έχουν δει οι μαθητές, ας πούμε. Έχει φωτογραφίες μας στο σπίτι και λέει αυτή είναι η αδερφή μου, αδερφός μου. Αλήθεια. Όταν πηγαίνουν καλεσμένοι στο σπίτι, εντάξει. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και εσύ, όταν την είδες... Είναι και πολύ, πολύ έξυπνη, πολύ ταλαντούχα με τη μουσική, χορεύει, τραγουδάει, έχει ρυθμό. Μάλιστα, και αυτή. Μιλάει γλώσσες, δηλαδή είναι... Λες να είναι και αυτή μια μικρή σάτι. Είναι σίγουρα η πιο μικρή σάτι. Όταν την είδες... Ναι, όντως, κυριολεκτικά. Το ταλέντο εννοεί. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.